Οι πρώτες ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, αγαπητοί μου αδελφοί, και μάλιστα θα έλεγα η ακολουθίας που γίνεται τις πρώτες ημέρες της εβδομάδος, όπως η σημερινή ημέρα, η χθεσινή, η σημερινή και η αυριανή ημέρα, λέγονται ακολουθίες του νυμφίου Χριστού. Γιατί παρουσιάζεται μπροστά μας ο νυμφίος Χριστός. Η Εκκλησία μας παρουσιάζει τον Χριστό ως νυμφίο, και βέβαια είναι τα περίφημα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και τον νυφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, αλλά και πολλά άλλα τροπάρια τα οποία ψάλαμε προηγουμένως. Ποιος όμως είναι αυτός ο νυμφίος Χριστός? Πρώτα-πρώτα είναι ο νυμφίος του πάθους, ο Πάσχων νυμφίος Χριστός. Είναι εκείνος ο οποίος έπαθε για μας και για όλο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό και κατά τη Μεγάλη Πέμπτη θέλω να πω ότι δεν είναι απλώς οι ακολουθίες των πρώτων ημερών, αλλά όλης της εβδομάδος. Γι' αυτό και τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν θα βγει ο Εσταυρωμένος και θα περιφέρουμε εντός του ναού τον Εσταυρωμένο, θα ψάλει ο ιερεύς «Ήλις προσιλώθη ο νυμφίος της Εκκλησίας». Άρα είναι ο Πάσχων νυμφίος Χριστός, που σημαίνει είναι εκείνος που αγαπά. Ο νυμφίος συνδέεται με το γάμο και βεβαίως μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πώς είναι δυνατόν ο νυμφίος ή η νύμφη, ο νυμφίος να εισέρχεται σε γάμο και να είναι λαβωμένος, να είναι πληγωμένος, να είναι σταυρωμένος? Αυτό είναι παράδοξο για την ανθρώπινη λογική. Ο νυμφίος λοιπόν της Εκκλησίας εσταυρώθη για να δείξει την αγάπη, η οποία αγάπη δεν είναι ένα εξωτερικό συνέστημα, δεν είναι μια λογική, τέλος πάντων, εξέλιξη μιας επιθυμίας την οποία έχει κανείς, αλλά η αγάπη είναι κένωσης, είναι ταπείνωσης, είναι θυσία, είναι σταυρός, είναι προσφορά, είναι υπέρβαση του εγωισμού και της υπερηφάνειας και του ατομισμού και της χρησιμοθυρίας. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Είναι η αγάπη η Πάσχουσα. Δεύτερον, ο Χριστός είναι νυμφίος και ως Αναστάς. Δεν είναι μόνο νυμφίος ως Πάσχων και Σταυρωμένος. Γι' αυτό και την ημέρα του Πάσχα θα ψάλλουμε τα περίφημα τροπάρια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, και σε ένα από αυτά τα τροπάρια θα πούμε «Προσέλθομεν λαμπαδιφόρη το προϊόντι Χριστό εκ του μνήματος ως νυμφίο». Δηλαδή ελάτε να κρατάμε τις λαμπάδες όπως οι Παρθένες κρατούσαν τις λαμπάδες, ελάτε λαμπαδιφόρη να προσέλθουμε στο Χριστό ο οποίος θα εξέλθει από το μνήμα ως νυμφίος. Άρα λοιπόν είναι δεύτερον νυμφίος ο θριαμβευτής επί του θανάτου. Και είναι ο νυμφίος ο οποίος αναστήθηκε εκ νεκρών. Και με αυτήν την έννοια δείχνει την έκρωση του άδου και την νίκη επί του θανάτου. Και τρίτον, ο νυμφίος είναι ο ερχόμενος, εκείνος που θα έρθει για να κρίνει. Άρα είναι ο κριτής νυμφίος, ο οποίος θα κρίνει τους ανθρώπους και ανάλογα με τη διάθεση την οποία έχουν θα ανταποδώσει τα δίκαια και θα τους εισαγάγει στη βασιλεία του. Εάν δείτε προσεκτικά την παραβολή των πέντε Παρθένων που διαβάζουμε αυτές τις ημέρες τα αναγνώσματα και ψάλλουμε «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός», δεν είναι ο νυμφίος ο Πάσχων και Σταυρωμένος, δεν είναι ο νυμφίος ο Αναστάς, αλλά είναι ο νυμφίος ο κριτής που θα έρθει κατά τη Δευτέρα Παρουσία για να κρίνει τους ανθρώπους, και αν τους βρει ραθυμούντας, φυσικά δεν θα τους αξιώσει της βασιλείας, δεν θα μπορούν να μπουν μέσα στον νυφώνα. Αν τους βρει να είναι εγρηγορώτες και να είναι ετοιμασμένοι, τότε θα εισέλθουν μαζί με τον νυμφίο στον νυφώνα, στους πνευματικούς γάμους, στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό βέβαια θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, αλλά στον κάθε ένα από μας γίνεται κατά τη διάρκεια του τέλους αυτής της βιολογικής ζωής. Γι' αυτό και ψάλλουμε στην Εκκλησία να μην μας βρει όταν θα έρθει ο νυμφίος να είμαστε κοιμισμένοι,
αλλά να είμαστε εγρηγορώτες ή να μην το θανάτο καταδικαστείς, όπως λέμε, στο τροπάριο. Επομένως, ο νυμφίος δεν είναι των πρώτων ημερών της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, αλλά είναι ο νυμφίος όλης της εβδομάδος, από την αρχή του πάθους μέχρι την Ανάσταση του Χριστού και μέχρι το τέλος της Αναστάσεως της Πεντηκοστής, και βέβαια είναι ο νυμφίος ολοκλήρου της ζωής μας, και σε όλη τη ζωή μας πρέπει να αγωνιζόμαστε για να ανήκουμε σε αυτούς οι οποίοι είναι οι αγαπημένοι του νυμφίου Χριστού. Είναι χαρακτηριστικό ένα κείμενο το οποίο γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μια ομιλία την οποία κάνει και παρουσιάζει το Χριστό να ομιλεί στους ανθρώπους και να τους λέει: «Εγώ ημί Ιησούς, ο τον φωτισθέντον νυφαγωγός. Εγώ ημί Ιησούς, ο νυμφίος της Εκκλησίας». Λέει στους ανθρώπους διά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου, ή ο Χρυσόστομος παρουσιάζει τον Χριστό να λέει: «Εγώ είμαι νυμφίος της Εκκλησίας, αλλά είμαι και νυμφίος ο Ιησούς των φωτισθέντων. Είμαι νυμφίος αυτών, νυμφαγωγός μάλλον, των φωτισθέντων. Είμαι εκείνος ο οποίος άγω», αυτό σημαίνει νυμφαγωγός, «άγω αυτούς οι οποίοι έχουν φωτιστεί στο νου τους και στην καρδιά τους, τους άγω προς τη Βασιλεία του Θεού». Αυτό είναι ο νυμφίος. Και καλούμαστε να γίνουμε και εμείς νύμφοι του Χριστού, του νυμφίου Χριστού. Είναι νυμφίος της Εκκλησίας, αλλά είναι και νυμφίος των νυμφαγωγός των φωτισθέντων. Οπότε θα πρέπει να αγαπήσουμε τον νυμφίο Χριστό, να συνδεόμαστε ζώντες εν την Εκκλησία που είναι ο πνευματικός νυμφώνας με τον νυμφίο Χριστό, ώστε και να κράζουμε προσευχόμενοι διαρκώς και να το ζούμε, μη μείνομεν έξω του νυμφώντος Χριστού. Αμήν.